Πάμε στην Αθήνα. Εκεί όπου οι δήμαρχοι σήμερα συγκεντρώθηκαν έξω από τη Βουλή, όπου ψηφίζεται η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για τα αποθεματικά των Δήμων, τα ταμιακά διαθέσιμα, ο κύριος Κυρίζουγλου, πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον είδαμε και στις κινητοποιήσεις για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε. Καταρχήν. Το αίτημα για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, όπως θα συναντηθούν αύριο περιφερειάρχες, έχει ικανοποιηθεί? Ορίστηκε μία συνάντηση, mm-hmm. από ό,τι γνωρίζω, για αύριο. Mm-hmm. Αλλά θα έπρεπε η συνάντηση αυτή να γίνει πιο μπροστά, mm-hmm. γιατί αύριο τι νόημα έχει, αν θα έχει ψηφιστεί πρώτον σήμερα η πράξη νομοθετικού περιεχομένου και θα έχει κυρωθεί. Mm-hmm. Το δεύτερο mm-hmm. που θέλω να πω είναι το εξής. Ότι ο κύριος Μάρδας απήντησε και είπε ότι εξαιρεί τα ανταποδοτικά τέλη φωτισμού και καθαριότητας, δηλαδή για mm-hmm. να καταλάβουμε και ο κόσμος να καταλάβει, mm-hmm. τα χρήματα που πληρώνουν οι δημότες στο Δήμο τους μέσω της ΔΕΗ. Mm-hmm. Αλλά από το να λέγεται κάτι μέχρι που να γίνει νόμος, mm-hmm. περιμένουμε να δούμε. Mm-hmm. Ωστόσο, περιμένουμε και τον εφαρμοστικό νόμο της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, που θα γίνει τροπολογία, θα γίνει με νόμο ξεχωριστό, δεν ξέρουμε. Ναι. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Εμείς έχουμε αποφασίσει και εμένουμε σε αυτήν την απόφασή μας ότι είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο, θέλουμε να βοηθήσουμε, περιμένουμε να εξηγήσουμε ακριβώς τι ζητάνε από εμάς και στη συνέχεια το ανώτατο όργανο της αυτοδιοίκησης, που είναι το συνέδριο στις 7 Μαΐου, θα πάρει τις οριστικές του αποφάσεις. Έτσι λέει και η απόφαση της ΚΕΔΕ, έτσι λέει και η απόφαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και όλων σχεδόν των περιφερειακών ενώσεων δήμων της χώρας. Κύριε Πρόεδρε, αυτές οι δεσμεύσεις υπήρξαν σε προφορικό επίπεδο που δόθηκαν? Βεβαίως, σε προφορικό και σε επίπεδο δηλώσεων. Mm-hmm. Δεν μπήκαν στον νόμο που κυρώνει την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, θα μπουν σε άλλο νομοθέτημα. Mm-hmm. Αλλά αν μπουν σε άλλο νομοθέτημα που θα συζητηθεί στη Βουλή, mm-hmm. προς τι τότε, πώς αποδεικνύεται η εξαιρετικά επίγουσα, απρόβλεπτη και mm-hmm. ανάγκη άφευκτη? Mm-hmm. Τι νόημα έχει αυτή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου? Όπως επίσης έχετε δίκιο και σε αυτό που λέτε, τι νόημα έχει τελικά η αυριανή συνάντηση, εφόσον θα έχει τελειώσει όλη αυτή η ιστορία? Επίσης, mm-hmm. και επίσης, αν ήταν άφευκτη, απρόβλεπτη και εξαιρετικά επίγουσα η ανάγκη στις 20 Απριλίου, γιατί έχει αναδρομική ισχύ από mm-hmm. 17 Μαρτίου, επειδή τότε η κυρία Δούρου η μόνη έδωσε τα χρήματα και έπρεπε να καταληφθεί νομικά και θεσμικά? Mm-hmm. Δηλαδή, μερικά πράγματα δεν στέκουν. Και λυπούμε και θλίβομαι, διότι mm. δεν υπήρξε συζήτηση με την ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση προηγουμένως. Δεν έγινε καμία ανοίξη, κανένας διάλογος με εμάς. Με εμάς οι οποίοι έχουμε εκλογή με άμεση καθολική και μυστική ψηφοφορία από τους πολίτες, με 50-1% και όχι με 36%. Mm-hmm. Εντάξει, mm-hmm. για ζητήματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Μάλιστα. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε αν θα γίνει τελικά αυτή η συνάντηση και τι και θα αν έχει να προσφέρει τελικά και, και συνάντηση να γίνει mm-hmm. και κάποια πράγματα να μας υποσχεθούν με το στόμα, περιμένουμε να τα δούμε, να γίνονται θεσμική κατοχήρωσή τους, να περάσουν σε νομοθετήματα. Ξέρετε γιατί? Mm-hmm. Γιατί scripta manent και verba volent, τα λόγια φεύγουν. Και διότι εμείς δεν διαχειριζόμαστε υποθέσεις προσωπικές. Εμείς παίρνουμε εντολή όχι από τις κυβερνήσεις, από τους δημότες που μας έβαλαν σε αυτή τη θέση και σε αυτούς λογοδοτούμε. Διότι στην Ελλάδα οι δήμαρχοι και τα δημοτικά συμβούλια εκλεγόμαστε και δεν διοριζόμαστε. Mm-hmm. Και το μεγάλο... αυτά τα λέει το Σύνταγμα. Και το mm-hmm. μεγάλο ζήτημα, κύριε Πρόεδρε, είναι τι θα γίνει μετά το 15ήμερο τώρα, ανεξαρτήτως προφορικών δεσμεύσεων, εφόσον έχουν καταρχήν, όσοι έχει πράξη νομοθετικού περιεχομένου, δεν μπορεί να εφαρμοστεί mm-hmm. αν δεν εξατομικευθεί, ναι. δεν εξειδικευθεί με συγκεκριμένο εφαρμοστικό νομοθέτημα. Mm-hmm. Εντάξει. Ναι, ναι. Αυτό είναι βέβαιο. Αυτό που λέτε για το πώς καταδεικνύεται το επίγον και το έκτακτο είναι ένα θέμα. Μάλιστα. Ωστόσο, και, κύριε Δήμαρχε, η πράξη νομοθετικού περιεχομένου δεν αναφέρει σε τι συνίσταται το έκτακτο και το κατεπίγον. Mm-hmm. Γι' αυτό ήταν υποχρέωση του νομοθέτη έτσι, να το γράφει σε τι συνίσταται. Μια σειρά. Λόγω εξαιρετικού και επίγοντος γεγονότος έτσι, και μη δυναμένου να προβλεφθεί, διότι συνέβη αυτό ή διότι συνέβη εκείνο. Με το στόμα μας το λένε μόνο. Mm-hmm. Δεν το γράφουν μέσα στο κείμενο. Είναι αυτός mm-hmm. ο ειλικρινής διάλογος που ζητάτε με την κυβέρνηση? Ναι, συμβάλαμε εμείς, mm-hmm. συνεισφέραμε, δώσαμε μείωση των πόρων μας 65%. Το πλεώνασμα μέσα από τον προϋπολογισμό του 2015 που θέλει να δημιουργήσει η κυβέρνηση θα δώσουμε 862 εκατομμύρια ευρώ.
Ενώ όλο το υπόλοιπο κράτος, με όλους τους υπόλοιπους φορείς και τη γενική κυβέρνηση, 1,2 δις. Έλεος, φτάνει πια. Μάλιστα. Πού θέλουν να μας οδηγήσουν. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Πρόεδρε. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας.